ψάχνουν εν μέσω αντεγκλήσεων και ανταλλαγής πυρών τη χρυσή τομή για το νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων, κυβέρνηση και κόμματα, την ώρα που η οικονομία ισορροπεί σε τεντωμένο σκηνή. Το ΑΚΕΛ κατηγορεί το Υπουργείο Οικονομικών ότι έστειλε το αναθεωρημένο νομοσχέδιο στην Επιτροπή Οικονομικών στις 3:47 μετά μεσημβρία, πολύ αργά. Οι τελευταίες προτάσεις του ΑΚΕΛ στάλθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών στις 1:31, τα άλλα κόμματα λίγο πιο πριν. Κάπου η αντιπολίτευση πρέπει να έχει και λογική. Καλά. Ποιο είναι εκείνο ο οποίο κατέθεσε ένα νομοσχέδιο, το απέσυρε στι 31 του Μάρτη, έκαμε 40 μέρες να το ξανακαταθέσει και έχει την απέτηση τα κόμματα να μην πάρουν έστω και μια εβδομάδα για να το δουν και κατηγορεί τους υπόλοιπους ότι καθυστερούν. Αν καθυστερήσουν ακόμα λίγο μπορεί και να μην χρειάζονται. Δεν θα υπάρχουν επιχειρήσεις να τα χρησιμοποιήσουν. Πάντως η κυβέρνηση δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε άλλες αλλαγές στο νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις, διαμηνύοντας ότι έχει ήδη ενσωματώσει σειρά εισηγήσεων. Με αυτά πάντως τα δεδομένα, η ψήφιση του νομοσχεδίου καθίσταται αβέβαιη, την ώρα που ο Υπουργός Οικονομικών ξεκαθαρίζει με κάθε ευκαιρία πως οι κρατικές εγγυήσεις αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο, το οποίο θα συμβάλλει στην αύξηση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Θα προτιμούσαμε να υπάρξει μια ενίσχυση, την οποία ανεβάζαμε στα 300 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα, λέγαμε ότι δεν θα διαφωνούσαμε να υπάρξουν κρατικές εγγυήσεις για έναν ποσό γύρω στο μισό δισεκατομμύριο. Πώς γίνεται, αντί να θέλουν όλοι να αυξηθούν οι εγγυήσεις για να κυκλοφορήσει περισσότερα χρήμα στην οικονομία, θέλουν να μειωθούν οι εγγυήσεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική. Η λογική η δικιά μας είναι ξεκινούμε το ένα δις και αν όλα πάνε καλά, εδώ θα είμαστε να εγκρίνουμε επιπλέον ποσό εάν χρειαστεί. Αγκάθι για τα κόμματα της αντιπολίτευσης παραμένει ο τρόπος ελέγχου της διαδικασίας παραχώρησης των εγγυημένων δανείων, με το ΑΚΕΛ να ζητά τον καθορισμό αυστηρών όρων και προϋποθέσεων προς τις τράπεζες και το ΔΙΚΟ να επιμένει στο θέμα της εμπλοκής του γενικού ελεγκτή από την αρχή της διαδικασίας. Νομίζω γνωρίζει πάρα πολύ καλά και ο κύριος Παπαδόπουλος και οι υπόλοιποι πολιτικοί ότι οι τράπεζες που έχουμε τώρα δεν είναι οι τράπεζες που είχαμε στο παρελθόν, που ήταν οργανισμοί διαπλοκής. Το στίγμα πάντως της κρισιμότητας των στιγμών δίνει και η παρέμβαση του Προέδρου Αναστασιάδη, που συγκάλεσε για την ερχόμενη Δευτέρα σύσκεψη αρχηγών με αντικείμενο συζήτησης το ζήτημα της οικονομίας. Στις ΗΠΑ τώρα νέα πειρά Τραμπ κατά του Άντονι Φάουτσι.